Ακολουθεί η εκπομπή για τον πρωτογενή τομέα με τον Κώστα Καζατζίδη. Αγαπητοί ακροατές, και πάλι κοντά σας, μέρος δεύτερο. Είναι γεγονός ότι η προσπάθειά μας, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φέρει και τους καρπούς που περιμένουμε, γιατί είναι γεγονός ότι η περιγραφή και η θεματολογία γύρω από τον πρωτογενή τομέα περνάει ξυστά από όλα τα πολιτικά πρόσωπα και θεσμικά όργανα. Είναι γεγονός ότι εδώ δίνεται βαρύτητα στον πρωτογενή τομέα και στην ανάπτυξή του, αλλά ουσιαστικά οι δράσεις μένουν στα χαρτιά και στις φιλότιμες προσπάθειες που υποτίθεται θα πάρει ο Υπουργός Αγροτικής Οικονομίας. Και είναι αυτό το θέμα της ανεργίας που το ζείτε καθημερινά εσείς οι νέοι και περιμένετε από εμάς, από μια εκπομπή που εξειδικεύεται να παρουσιάζει τα αναπτυξιακά προγράμματα στον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς δεν μπορούμε ούτε να επηρεάσουμε αλλά ούτε να διαφωτίσουμε πλήρως με ποιον τρόπο θα προσεγγίσετε αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Αυτή η απουσία στρατηγικής είναι πολύ φανερή, όχι μόνο τώρα και στο παλαιότερο. Και βεβαίως η έκκληση είναι και οι αυτοδιοικητικοί άνθρωποι θα πρέπει να σταθούν σε αυτό τον τομέα, γιατί εκεί πλέον θα ίσως
Είναι ο μόνος χώρος που μπορεί να βρουν διέξοδο οι νέοι μας για να μπορέσουν να επενδύσουν στο πρωτογενή τομέα. Θα πάμε όμως έναν πολύ γνωστό δημοσιογράφο και έναν άνθρωπο που έχει και καταγωγή από την Ήπειρο και να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα γιατί με μεγάλη χαρά δέχτηκε να μας βοηθήσει σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να αναδείξουμε το θέμα του πρωτογενή τομέα στον κύριο Παπαπανίδη Μιχάλη. Ιδιαίτερα τον ευχαριστώ γιατί είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν, χρόνια ασχολείται με τη δημοσιογραφία, ιδιαίτερα στα ζητήματα που άπτονται το πρωτογενή τομέα. Να τον καλημερίσουμε, να τον καλωσορίσουμε στην Πρέβεζα. Δεν έχει έρθει βέβαια, εμείς τον καλέσαμε να έρθει κιόλας να κάνει και κάποιες διακοπές. Καλημέρα Μιχάλη. Ναι, καλημέρα Κώστα, να είσαι καλά. Λοιπόν, Μιχάλη μου, έτσι εσύ δεν ξέρω τι να σου πω για να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν βέβαια η επικαιρότητα και οι εξελίξεις όπως περιγράφονται, το θέμα της Ουκρανίας με τα αγροτικά προϊόντα. Δώσε μας έτσι ένα περίγραμμα, εσύ που έχεις μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα. Ναι, βεβαίως, ο πρωτογενής τομέας, η αγροτική οικονομία είναι παντού και μάλιστα παλιά λέγαμε ότι όποιος καλύπτει τον τομέα αυτό καλύπτει ουσιαστικά μια ολόκληρη κυβέρνηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι και, το θέμα της Ουκρανίας επηρεάζει τη τιμή του σιταριού. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι εξαγωγές της Ουκρανίας προς την Ευρώπη. Είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης, είναι κάτι αντίστοιχο με τις καναδικές πεδιάδες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή από το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων οι πρώτες αναλύσεις και προβλέψεις που γίνονται είναι για ανατίμηση των σιτηρών το επόμενο διάστημα. Ουκρανία και Ρωσία είναι αυτές που εφοδιάζουν την Ευρώπη δηλαδή με σιτάρι και το παρακολουθούν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα βεβαίως, γιατί αυτό θα επηρεάσει και την τιμή του ψωμιού και ένα σωρό άλλα πράγματα που είναι και ήδη και πρώτης ανάγκης. Αυτό δηλαδή έχει σε συνέπεια, λέγω, της έκριθμης κατάστασης που επικρατεί στην Ουκρανία ή υπάρχουν άλλοι λόγοι? Η έκριθμη κατάσταση οθεί και σε κερδοσκοπικά παιχνίδια. Δεν θα χάσουν την ευκαιρία συγκεκριμένη μοχλή αυτής της αγοράς να ανεβάσουν αυτή την περίοδο τις τιμές και βεβαίως αν έχουμε και καταστροφή, αν έχουμε μια γενικευμένη σύραξη και καταστροφή της αγροτικής παραγωγής σε περιοχές της Ουκρανίας, αυτό θα εντείνει ακόμη περισσότερο τις πιέσεις στις διεθνείς τιμές του σιταριού και του καλαμποκιού. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως είπαμε, για τον καταναλωτή, για την τιμή του ψωμιού κτλ. Αλλά είναι και μεγάλο ζήτημα για την κτηνοτροφία, όπου σαν πρώτη ύλη έχει το καλαμπόκι για τους δύσκολους μήνες του χειμώνα τουλάχιστον. Βέβαια αυτό είναι ένα ζήτημα γενικότερο, θα έλεγα, με τα σιτηρά εκεί και την εξέλιξη που θα υπάρχει. Πέστε μου κάτι, παρακολουθώντας τη συζήτηση στη Βουλή και την κυρία Πιπελή να εξοργίζεται εναντίον του κυρίου Ταφτάρη με το γάλα, αυτή δηλαδή η προτροπή του ΟΣΑ και με παρέμβαση της Τρόικας να περάσει αυτή η τροπολογία, τι ακριβώς συμβαίνει? Εδώ είναι δύο λογικές οι οποίες συγκρούονται. Ή θα στηρίξει έστω και με διοικητικά μέτρα την εγχώρια παραγωγή, τον Έλληνα κτηνοτρόφο, τη μικρή βιομηχανία αλλά και τη μεγαλύτερη βιομηχανία γάλακτος, κυρίως όμως τις μικρές και τοπικές βιομηχανίες και τους Έλληνες κτηνοτρόφους, ή θα ανοίξει την πόρτα σε αθρώες εισαγωγές με αποτέλεσμα, για ένα διάστημα τουλάχιστον, στην αρχή τουλάχιστον, ο καταναλωτής να πληρώνει φθηνότερα το γάλα. Εδώ διαλέγεις και παίρνεις. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρά τις ανεπάρκειές του αντιλαμβάνεται την καταστροφή που σημαίνει αυτό για την κτηνοτροφία. Ναι. Δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις γαλακτοβιομηχανίες το Υπουργείο, αλλά για τους χιλιάδες κτηνοτρόφους. Και έχει βάλει ένα βέτο. Φαίνεται ότι αυτό ξεκαθαρίζει. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχω, δεν πρόκειται να περάσει η αύξηση των ημερών στην κυκλοφορία του γάλακτος. Θα παραμείνει στις 5 ημέρες δηλαδή. Αυτό όμως θα έχει μια παράλληλη συνέπεια, το γάλα στην Ελλάδα να είναι σχετικά λίγο ή περισσότερο ακριβό από ότι είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης. Εμείς δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια να προστατευτούν οι κτηνοτρόφοι, ενώ αυτή η διαδικασία, εσείς όπως αναφέρετε, το γάλα θα είναι πιο φτηνό. Δεν ξέρω η ποιότητα. Αν απελευθερωθεί και από τις 5 μέρες διάρκεια ζωής στα ράφια πάει στις 10 μέρες, είναι λογικό ότι θα έχουμε αθρώες εισαγωγές. Αυτό είναι άσχημο για την εθνική οικονομία, γιατί θα επιδεινωθεί το εμπορικό ισοζύγιο.
Εκτός αυτού όμως θα έχουμε φθηνότερο γάλα από τα ποτάμια γάλακτος που έχουν στην Ευρώπη και δεν ξέρουν τι να το κάνουν. Έτσι, έχουν βουνά από βούτυρο, θυμάμαι πριν από χρόνια περιέγραφε ένας επίτροπος, και ποτάμια γάλακτος και θα πρέπει να τα διαθέσουν. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Από εκεί και πέρα όμως αυτό το γάλα, το οποίο υπάρχει μια άλλη λογική με την οποία αν θέλεις και εγώ συμφωνώ, αυτό το γάλα το οποίο είναι λίγο ακριβότερο σε σχέση με το φθηνό ευρωπαϊκό ξαναγυρίζει στην τσέπη του Έλληνα, γιατί στηρίζονται οικογένειες, επιχειρήσεις, κτηνοτρόφοι, μια ολόκληρη αλυσίδα. Ας ελπίσουμε ότι με την τελευταία σου θέση θα εναρμονιστούν οι πολιτικές της κυβέρνησης και δεν θα είναι κάτω από την πίεση της Τρόικα και του ΩΣΑ. Φαίνεται αυτό, Κώστα, ότι έχει λήξει. Δηλαδή η πληροφόρηση που έχω πριν από ένα τέταρτο από τη Βουλή είναι ότι έχει λήξει και ότι δεν πάμε σε επιμήκυνση των ημερών του γάλακτος. Πολύ σημαντικό αυτό. Ένα άλλο θέμα, Μιχάλη, έτσι δεν το ξέρω και καλά, έτσι εσύ νομίζω τα ξέρεις, με την νόθευση του ελαιολάδου. Τι παιχνίδια παίζονται? Παιχνίδι είναι πραγματικό, έχει και αυτό τη δική του λογική. Θέλουν να μας επιβάλλουν να υπάρχει μέχρι και 25% η πρόσμιξη του αγνό παρθένου ελαιολάδου με σπορέλαια, ώστε να μειωθεί κατά αντίστοιχα και η τιμή του προϊόντος. Θεωρεί δηλαδή ο ΣΑ και το υιοθετεί και η Τρόικα ότι το λάδι σαν μαγειρικό λίπος είναι πάρα πολύ ακριβό για τη μέση οικογένεια και θέλει να υιοθετήσει τις λογικές της. Αυτό βέβαια είναι κλιματικό για μια χώρα σαν την Ελλάδα, για το ελληνικό ελαιόλαδο που είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Και μην γελιόμαστε τώρα, λάδι δεν μπορούν στην Ασία, στην Αφρική, στην Νότιο Αμερική, ακόμα και στην Αμερική να καταναλώσει το μέσο νοικοκυριό. Είναι ακριβό πράγματι, είναι για λίγους το λάδι και δεν φτάνει κιόλας για να εφοδιάσουμε όλες τις αγορές με ελαιόλαδο. Η λογική λοιπόν αυτή είναι ότι αν όμως ανοίξουμε, λένε οι ελαιοπαραγωγοί, την πόρτα με νόμο στις προσμίξεις, δεν πρόκειται ποτέ στην Ελλάδα που έχουμε συνηθίσει να τρώμε υψηλής ποιότητας προϊόν να ξαναφάμε ποτέ καλό λάδι, διότι οι βιομηχανίες θα έχουν κάθε λόγο να εκμεταλλεύονται τον νόμο και να αρχίσουν μια λογική και πολιτική των προσμίξεων για να αυξήσουν τα δικά τους κέρδη. Αυτό γίνεται σε άλλες χώρες? Δεν γίνεται αυτό στην Ιταλία και την Ισπανία, με τη διαφορά ότι οι Ισπανοί και οι Ιταλοί δεν έχουν την ποιότητα του ελληνικού λαδιού, είναι υποδέστερης ποιότητας στα δικά τους λάδια, γι' αυτό και αγοράζουν οι Ιταλοί κυρίως αθρώα ελληνικό λάδι. Μια ερώτηση, γιατί ενώ έχουμε την καλύτερη ποιότητα, ο Έλληνας που υποτίθεται είναι δραστήριος δεν μπόρεσε να μπει σε αγορές μεγάλες και να εκτοπίσει τα άλλα λάδια και τα εμπορεύονται οι Ιταλοί με τα βαρέλια κτλ. Αυτό το θέμα. Δεν εκτοπίζονται εύκολα. Ξέρεις, είναι πανάκριβο το λάδι. Εγώ ήμουνα πριν από ένα διάστημα, πριν από λίγο καιρό, ήμουνα στην Κίνα. Και ένα μικρό μπουκάλι λάδι, μισό λίτρο, λίγο παραπάνω, 75 ml, έχει 20 ευρώ στην Κίνα. Τόσο ακριβό. Ναι, είναι για την ομεκλατούρα. Δεν μπορεί να το καταναλώσει όταν ο μέσος Κινέζος μαγειρεύει με σόγες και με φυτικά λίπη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το λάδι σε παγκόσμια κλίμακα αποτελεί το 2,7% μόνο. Δηλαδή 2,7% του πληθυσμού μαγειρεύει με λάδι. Οι υπόλοιποι... παράγωγα λες. Δηλαδή έχει, όχι με ελαιόλαδο αλλά με παράγωγα, είτε φυτικά έλαια. Οι υπόλοιποι είτε με φυτικά έλαια είτε με ζωικά λίπη κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατακτήσεις αγορές. Οι Ιταλοί έχουν ένα προβάδισμα, έτσι. Έχουν ένα προβάδισμα στην αμερικανική αγορά, έχουν χτίσει brand names. Είναι σε μια διαφορετική θέση από την Έλληνες. Γιατί μπήκανε πρώτοι, είχαν και άλλες δομές, τους βοήθησε πάρα πολύ και η μαφία στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Εγκαταστάθηκαν, δημιούργησαν όνομα. Είναι πολύ δύσκολο να τους σπάσεις τους Ιταλούς. Αλλά και οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου δεν πάνε άσχημα. Είναι ένα προϊόν εξαιρετικό, delicatessen, είναι για λίγους. Στο εξωτερικό το βρίσκουμε σε πολύ υψηλές τιμές και έχει δημιουργήσει μια άλλη αγορά το ελληνικό λάδι. Περιγράφεται ότι υπάρχει μια αύξηση των εξαγωγών σε όλα τα προϊόντα, τα αγροτικά. Υπάρχει? Ναι, υπάρχει γιατί η ελληνική αγορά έχει σπάσει. Δεν συμφέρει κανέναν να πουλήσει οτιδήποτε στην ελληνική αγορά και αυτό είναι ένα πρόβλημα και μπορεί τα επόμενα χρόνια να δούμε ελλείψεις
ελληνικών προϊόντων από την ελληνική αγορά και να αντικαθίστανται όλα αυτά από εισαγωγές και μάλιστα πιο χαμηλής ποιότητας προϊόντων από άλλες χώρες. Όποιος μπορεί δηλαδή σήμερα να εξάγει, θα προτιμήσει να εξάγει. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα πάνω σε αυτό. Πέστε μου κάτι. Αυτή η προσπάθεια για την ανασύνταξη των δυνάμεων, των παραγωγικών δυνάμεων στον πρωτογενή τομέα που δεν έχει πάρει σάρκα και ωστά, αυτά με τη νέα ΚΑΠ ευελπιστείς ότι θα ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια? Όχι, 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 όχι. Δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα ούτε η νέα ΚΑΠ. Συντήρηση θα κάνει των ήδη υπαρχουσών δυνάμεων. Αυτά όλα για τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα είναι παραμύθια της Καλλιμάς, να μου επιτρέψουν οι ακροατές μας την έκφραση. Για να γίνει σήμερα αγρότης είναι ένας μεγάλος επιχειρηματίας ο αγρότης για τα ελληνικά δεδομένα. Και τι εννοώ? Για να έχει κάποιος μια βιώσιμη εκμετάλλευση που είναι περίπου στα 80 στρέμματα σύμφωνα με τις δικές μας μελέτες, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τη θεωρεί βιώσιμη εκμετάλλευση αυτή των 80 στρεμμάτων, θέλει πάρα πολλά λεφτά αν δεν έχει τη γη και τις υποδομές από τον παππού του ή από τον πατέρα του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετακινηθεί κάποιος και μάλιστα που έχει πάθει ζημιά στη δουλειά του από τις πόλεις για να πάει να γίνει αγρότης. Θέλει πάρα πολλά λεφτά, γύρω στις 200.000 ευρώ υπολογίζονται οι ανάγκες κάποιου ο οποίος δεν έχει γη, δεν έχει υποδομές, δεν έχει σπίτι, δεν έχει μηχανήματα και αποφασίζει να γίνει αγρότης. Αυτό για την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη επένδυση. Ο μέσος όρος των επενδύσεων, θα σου θυμίσω ότι είναι στις 57.000 αναεπιχείρηση για την ελληνική πραγματικότητα, 57.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλα αυτά είναι απλώς κάποιοι οι οποίοι έχουν μία ξεχασμένη περιουσία λόγω της κρίσης ανακαλύπτουν τώρα ότι μπορεί να έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα και από εκεί. Αυτό γίνεται και τίποτα άλλο. Ούτε σχεδιασμός υπάρχει, ούτε παρέμβαση, τίποτα. Υπάρχει μια απεσιοδοξία στο λόγο σου. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Η Ελλάδα, εάν δηλαδή η βιομηχανία δεν υπάρχει, πού μπορεί, δηλαδή μόνο ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία. Δηλαδή ο πρωτογενής τομέας δεν είναι μια εναλλακτική έτσι σκέψη για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε? Δεν συμμετέχει ιδιαίτερα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ η αγροτική οικονομία πλέον. Έχει περιοριστεί πάρα πολύ σε ένα μικρό μονοψήφιο νούμερο. Δεν συμμετέχει και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι επενδύσεις που έγιναν δεν έχουν αποδώσει όλες. Χρειάζεται πάρα πολλές επενδύσεις, πολύ μεγάλες επενδύσεις. Δεν βλέπω διάθεση ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα προγράμματα που αναλύω, ούτε από την ΚΑΠ, αλλά ούτε από την ελληνική κυβέρνηση να ρίξουν λεφτά στον πρωτογενή τομέα για να σηκωθεί και να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση του ΑΕΠ. Δεν έχει καμία σχέση το ΑΕΠ από την αγροτική παραγωγή με αυτό από τον τουρισμό, έτσι, καμία σχέση. Είστε σαφείς, αλλά εγώ τι να πω δηλαδή στους νέους ανθρώπους που παρακολουθούν και έχουν μια αγωνία για το μέλλον τους. Είχαμε έναν παραγωγό προηγουμένως εδώ στην εκπομπή, είχε μια μονάδα με πρόβατα και τώρα κάνει καθετοποιημένη μονάδα για παραγωγή τυριού φέτας. Μια χαρά. Κάνει μια προσπάθεια. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα έχουμε τη δυνατότητα, νομίζω ότι οι γνώσεις σου είναι πάρα πολλές και νομίζω χρήσιμες για τον καθέναν. Και ιδιαίτερα αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Μιχάλη, ήθελα να σε ευχαριστήσω πραγματικά ιδιαίτερα για την... Είχα τη χαρά να σε φιλοξενήσω έναν άνθρωπο με πολύ μεγάλη γνώση, επαναλαμβάνω, και βεβαίως και έναν άνθρωπο που έχει και ρίζες από την Ήπειρο και την αγαπά ιδιαίτερα. Να σε καλά, βρε Μιχάλη μου. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Γεια χαρά. Καλή σου μέρα. Ήταν ένα κουταβάκι, ένα δέσποτο σκυλάκι, μια Δευτέρα στην πλατεία Αμερικής. Που δεν το υιοθέτησε κανείς. Ήταν μια μικρή αγάπη, φοβισμένη τελικάτη, που την άγγιξες μονάχα ένα λεπτό. Την
όπως πέρασα κι εγώ. Μη ζητάς συγγνώμη, δεν αξίζει ούτε να το συζητάς. Ήταν κάτι που δεν έκανε για μας. Ήταν ένα κουταβάκι, ένα δέσποτο σκυλάκι, μια Δευτέρα στην πλατεία. Που δεν το υιοθέτησε κανείς.